Επίσης, έβγαλε αντίδραση η ανόρθωση. Μπορεί στην βραδιά που να μην ήταν τόσο καλή όσο μας συνήθισε τον τελευταίο καιρό, αλλά έβγαλε μια ανόρθωση, αυτή να θυμάσαι του πρώτου γύρου της πρώτης φάσης που αρνόταν να χάσει και όταν δεν ήταν στα καλά της. Ήταν ένα αντέρπι, να το κάνω από την αρχή, που είχε λίγο απ' όλα, ένταση, πάθος, δυνατές μονομαχίες, εναλλαγή του σκορ και σας παίρνουμε σίγουρα το τελευταίο σφύριγμα. Σίγουρα πηγαίνοντας στο ΑΕΚ Αρένα, είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλό μας πως θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Έτσι όπως κλείσε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε από τη μία να τα καταφέραμε αφού προηγηθήκαμε. Αδικαιούμαστε μια απέναντι νωρίτερα από τον κόλ μας, αλλά και από την άλλη, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με την οδική ανατροπή που έκανε η ΑΕΚ και να φύγουμε χωρίς κανένα απολύτως βαθμό. Στο τέλος όμως καταφέραμε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Πήραμε από ένα βαθμό. Ανάλογα και με τα διαστήματα που είχε η ομάδα, θεωρούμε πως ήταν δίκαιο το σκορ. Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε και ο προπονητής, υπήρχαν κάποιες στιγμές και κάποια πράγματα τα οποία χρήζουν βελτίωση εν ώψη της ακόμα πιο απαιτητικής συνέχειας που έπεται για το πρωτάθλημα αλλά για το κύπελλο. Αλλά κρατάμε και το άλλο το σημαντικό, αυτό το οποίο ανέφερε, πως σε μια μέτρια μας βραδιά καταφέραμε, βρήκαμε τον τρόπο να μην δεχτούμε την ήττα, ακόμη και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, που πετύχαμε ένα δεύτερο γκολ και ενώ απέκτησε ψυχολογική όθηση η ΑΕΚ μετά την ανατροπή της μέσα σε 5 λεπτά. Κρατούμε αυτή μας την αντίδραση, την ουσία που είχαμε, ίσως το πιο ουσιαστικό μας παιχνίδι από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και βλέπω πως θα βελτιώσουμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια έτσι ώστε να από τη μία να εκλείψουν τα κακά διαστήματα και να βελτιωθούμε εκεί που θεωρεί ο προπονητής που χρειάζεται βελτίωση. Αυτός που δεν χρειάζεται βελτίωση και όπως είπες μπορεί να ορθώσει να ήταν μέτρια αλλά αυτός ήταν άριστος, ήταν ο Αρούς κάτω από τα δοκάρια. Ήταν εξαιρετικός. Πραγματικά βλέπουμε πως ο Ιρανός τερματοφύλακας στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος φανερώνει τις δυνατότητες και ικανότητες του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα καλό τερματοφύλακα ο οποίος την ίδια στιγμή εμπνέει εμπιστοσύνη και στους υπόλοιπους αμυνόμενους που βρίσκονται πιο μπροστά από τον ίδιο. Τώρα, βλέπετε το επόμενο παιχνίδι. Μάλλον τα επόμενα παιχνίδια που είναι με τον Απόλλωνα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Αυτό θα είναι κάτι στο οποίο η συχνή ένταση και όλη αυτή η πίεση που θα έχει στα ντέρπι, η ανόρθωση και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα θα είναι στα πλεονεκτήματα ή θα είναι μειονέκτημα για την ανόρθωση, λόγω καιρόστερ. Ό,τι και να πούμε, το κατά πόσο θα είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα φαίνεται πολλές φορές και από το αποτέλεσμα. Μπορεί να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή, ότι ίσως να είναι πλεονέκτημα που ακολουθούν συνεχόμενα παιχνίδια και ίσως δεν υπάρχει χρόνος για να πάρει τη σκέψη σου από πάνω τους. Ίσως όμως να φανεί πως είναι και μειονέκτημα. Εμείς θεωρούμε πως έχουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με αντίπαλο τον Απόλλωνα και θεωρούμε πως είναι κιόλας η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή και προέρχεται κιόλας από μια τεράστια νίκη επί της ΑΕΛ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αλλάζει τον στόχο μας, ο οποίος θέλει να χρονολογικά τα παιχνίδια. Δηλαδή αυτού του πρωταθλήματος είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί, ιδίως από τη στιγμή που αγωνιζόμαστε εντός έδρας. Γνωρίζουμε όμως, όπως είπα προηγουμένως, πόσο καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται από όλων μας. Στην συνέχεια θα αποδειωθούμε στο παιχνίδι κυβερνού από τη στιγμή που ακολουθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος και έχει κάπως διαφορετικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με το παιχνίδι κυβερνού, αλλά προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο δυνατόν καλά. Αγωνιστικά τι γίνεται μέχρι την Κυριακή? Σίγουρα επιστρέφει ο Σισέ και ο Καρλίτος. Τι άλλο έχουμε? Πράγματι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές εξέλιξαν την τιμωρία τους και επιστρέφουν στην διάθεση του Ρόνι Λέβη. Από εκεί και πέρα πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να προλάβει το παιχνίδι του Κλάου, ο οποίος να πω θα επαναξιολογηθεί την Παρασκευή αλλά και την Δευτέρα. Όχι τόσο για το παιχνίδι που ακολουθεί, όσο για τον αγώνα κυπέλλου, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει σε εκείνο το παιχνίδι. Άρα στο πρωτάθλημα είναι λίγες οι πιθανότητες του να προλάβει την Κυριακή? Είναι πάρα πολύ λίγες, θεωρούμε από πολύ δύσκολο θα πιθανόν να προλάβει το παιχνίδι με τον. Θα έχετε και ένα γεμάτο Αντώνης Παπαδόπουλος την Κυριακή. Αυτό είναι δεδομένο.
Θεωρώ πως θα έχουμε αρκετό κόσμο στο πλευρό μας, ένα πλουσιαστικό των οργανωμένων, τα οποία πλουσιάζουν λόγω του μέτρου της ταυτοποίησης, κάτι που είναι απόλυτα σεβαστό. Πολύ πιθανόν να έχει και ο Απόλλωνας αρκετό κόσμο, ίσως και να γεμίσει την κερκίδα που του αναλογεί. Θα δούμε, μέσα στην εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια και θα δούμε πώς θα είναι η προπόλησή τους, πώς θα κινηθεί, αν μπορούμε να έχουμε έτσι μια μικρή εικόνα του πόσο κόσμο θα έρθει στο γήπεδο την Κυριακή. Και Σάβα, επειδή ρώτησα και τον Κυριάκο, έτσι να βάλουμε μια τελεία, αν είναι και η τελευταία εκπομπή στην οποία βγαίνει σήμερα για να κάνεις παρέμβαση, για αυτά που έγιναν έξω από το γήπεδο, εκεί στο πάρκι με οπαδούς σας, επίθεση, εναντίον οπαδού της ΑΕΚ. Καταρχάς να πούμε πως ως ανόρθωση πάντοτε το κάναμε, το πράττουμε και θα το κάνουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να καταδικάζουμε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Για μας είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα έξω από τα γήπεδά μας. Ό,τι έγινε όμως πλέον και εξ όσο γνωρίζω είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Οι ομάδες αλλά και οι δημοσιογράφοι δεν είναι ούτε δικαστές ούτε αστυνομικοί. Σίγουρα, για να ναι, δικάζουν και να συλλαμβάνουν. Είναι θέματα των ημερτήρων και της αστυνομίας. Δεν έχουμε καμία απολύτως αντιπαρότητα με την ΑΕΚ, με την διοίκηση και όλων όσων βρίσκονται στην ΑΕΚ. Και είναι κάτι που είπε ο Κυριάκος, το λέω και εγώ, πως θα έχουν συζητήσει οι πρόεδροι των δύο ομάδων και έχουν διασχεδίσει κιόλας συνάντηση, έτσι ώστε να αποφευθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Γιατί όλοι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ύφος μας, τόσο στις τοποθετήσεις μας, όσο και στις ανακοινώσεις μας. Αν θέλουμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας, να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδους περιστατικά. Μακάρι να μην ξαναδούν τα μάτια κανενός αυτά που έγιναν. Και δεν λέμε μόνο για τους οπαδούς της ανόρθωσης, αλλά γενικά για όλους τους φιλάθλους. Αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε φιλάθλους. Γιατί ό,τι έγινε. Δεν είναι τόσο θέμα οπαδικής περιοχής. Θεωρώ πως είναι κάπως περισσότερο το όλο θέμα και κάπως κοινωνικό το πρόβλημα παρά οπαδικό, καθώς δεν μπορώ να αν μπω στη λογική του να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό λόγο ότι ο άλλος άνθρωπος είναι αντίπαλος μας. Σε ευχαριστώ Σάβα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.